πρόεδρε της ΕΔΕ. Καλή σας μέρα, κύριο Μύρο. Καλημέρα. Αρκετά τα θέματα. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, υπό την ιδιότητα σας ως πρόεδρο της Βουλής. Είχε γερθεί χθες ένα θέμα σε ό,τι αφορά διαδικασίες της Βουλής. Για θέμα που διαγράφει σε σχέση με τις κυπριακές αερογραμμές από συγκεκριμένη επιτροπή, από την Επιτροπή Ελέγχου. Είχαν ηγερθεί από πλευράς ΑΚΕΛ τουλάχιστον πολλά θέματα. Ακόμη και το κατά πόσον θα έπρεπε η Προεδρία της Βουλής να ανατίθεται σε βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, όπως και επίσης με την ευχέρεια που υπάρχει για διαγραφές θεμάτων, εάν κρίνεται ότι προστατεύεται με αυτόν τον τρόπο το δημόσιο συμφέρον. Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο σας γενικά από πλευράς διαδικασιών της Βουλής. Οι διαδικασίες είναι πολύ σαφείς. Υπάρχει Επιτροπή Επιλογής, η οποία συστήνεται με την έναρξη των εργασιών της Βουλής, η οποία διαμορφώνει την σύνθεση των κοινοβουλευτικών επιτροπών, κατανέμει τις προεδρίες, αλλά ρυθμίζει και την σύνθεση των επιτροπών ανάλογα με την δύναμη των κομμάτων. Συνεπώς, εναπόκειται στην Επιτροπή Επιλογής να αποφασίσει, επαναλαμβάνω, κατά την έναρξη των εργασιών κάθε Βουλής, δηλαδή κάθε πενταετία, για την σύνθεση των διαφορών επιτροπών. Από εκεί και πέρα, στην πορεία των εργασιών της Βουλής, είναι δυνατόν να υπάρξουν αλλαγές, πάντα με αίτημα κομμάτων ή βουλευτών που ενδεχομένως θέλουν να μετακινηθούν από μια επιτροπή σε άλλη ή για να αλλάξει η Προεδρία μιας Επιτροπής. Όμως υπάρχει Επιτροπή Επιλογής, επαναλαμβάνω, δυνάμη του Συντάγματος, η οποία προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Βουλής, η οποία ρυθμίζει αυτά τα θέματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διαγραφή στην οποία αναφερθήκατε, δεν νομίζω ότι επρόκειτο περί διαγραφής. Αναβολή περισσότερο, ναι. Αναβολή. Δυνάμη του κανονισμού, ο Πρόεδρος της οικίας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει την ημερήσια διάταξη. Βεβαίως, πάντα θα πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια συνεννόησης με τα μέλη κάθε επιτροπής. Δεν πρέπει δηλαδή ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής να καταχράται, ας πω, αυτού του προνομίου που έχει ως πρόεδρος. Αυτό πιστεύετε της ότι επιτροπής. Έγινε. Όχι, δεν λέω, εγώ μιλώ γενικά, γιατί δεν επεμβαίνω, ούτε υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στο πώς λειτουργούν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές πρέπει να λειτουργούν όπως ορίζει το Σύνταγμα, όπως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής. Βεβαίως, εάν υπάρχει εξόφθαλμος παραβίαση του κανονισμού ή του συντάγματος, είναι δυνατόν να υπάρξει παρέμβαση του Πρόεδρου της Βουλής. Όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει το δικαίωμα την διακριτική εξουσία ο Πρόεδρος της Επιτροπής να ορίζει ημερομηνία συζήτησης εκάστου θέματος εγγεγραμμένου στην ημερήσια διάταξη. Επαναλαμβάνω όμως ότι η προσπάθεια θα πρέπει πάντα να είναι να υπάρχει συνεννόηση και κλίμα συνένεσης στην λειτουργία των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Και κάτι τελευταίο σε αυτό το θέμα γενικότερα, διότι έχει βγει και ένα άλλο θέμα γενικότερο στην επιφάνεια σε ό,τι αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ενός ουσιαστικά είναι δημόσια εταιρεία Κυπριακές Αερογραμμές, έτσι, ως τέτοια. Ναι, αλλά ως τέτοια στις Κυπριακές Αερογραμμές μετέχει το κράτος, μετέχει με τα λεφτά, ναι, των φορολογουμένων. Άρα υπάρχει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Συνεπώς, έχει κάθε δικαίωμα η Βουλή των Αντιπροσώπων εν διασκήση του ελεκτικού της ρόλου, που είναι πολύ βασικό η αρμοδιότητα και εξουσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, να ελέγξει τα των Κυπριακών Αερογραμμών. Και στις περιπτώσεις που ίσως, γιατί έχει αναδειχθεί αυτό το επιχείρημα, σε περιόδους όπου πρόκειται να κλείσουν συμφωνίες και πριν κλείσουν ίσως να χρειαστεί μια συζήτηση ενώπιον επιτροπής. Αν αυτό και ποιος το κρίνει αυτό, αποτελεί αυτή η συζήτηση να αποτελέσει κίνδυνο για την εξασφάλιση μια συμφωνία και το κλείσιμο μια συμφωνία. Τότε υπερέχει το δημόσιο συμφέρον και αν ναι, ποιο το κρίνει. Οι βουλευτές πρέπει να ενεργούν με αίσθημα ευθύνης. Πρέπει να ενεργούν κατά τρόπο που να διαφυλάσσει το δημόσιο συμφέρον. Άρα, αν γίνεται ένα τέτοιο θέμα όπως το έχετε αναφέρει, ότι δηλαδή η δημοσιοποίηση ενός συγκεκριμένου ζητήματος ή μια συγκεκριμένη πτυχή ενός ζητήματος είναι δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά το δημόσιο συμφέρον ή το συμφέρον της συγκεκριμένης δημόσιας εταιρείας,
τότε υπάρχει επιλογή η συνεδρίαση να γίνει και κλεισμένων των θυρών. Υπάρχουν μετά όμως και διαρροές. Γι' αυτό μίλησα για αίσθημα ευθύνης. Πάντα πρέπει να ενεργούμε με αίσθημα ευθύνης και να κοιδόμαστε της διαφύλαξης του δημοσίου συμφέροντος. Αυτά με τη Βουλή. Πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Με εξαγγελίες οι οποίες τουλάχιστον στα αυτιά του λαού ακούγονται πολύ καλά. Πέρασε η χθεσινή ημέρα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να εξαγγέλει ότι και με 5 κολοσσούς η έξοδος πλέον στις αγορές. Εσείς πώς έχετε εκλάβει αυτές τις εξαγγελίες? Πρώτα, ξέρετε, η κυπριακή οικονομία βρίσκεται σε ένα τέτοιο σημείο που θα πρέπει να αποφεύγονται πανηγυρισμοί και ένα κλίμα εφορίας. Μακριά από επικοινωνιακά παιχνίδια. Θετική η δυνατότητα έναρξης επιστροφής στις αγορές. Θετικό το γεγονός ότι υπάρχει μια θετική απόδοση του δεκαετούς ομολόγου. Θετική η προοπτική να υπάρξει η έκδοση αυτού του ομολόγου με το συγκεκριμένο επιτόκιο του 5%. Αλλά υπάρχει ένα ερώτημα μεγάλο. Γιατί πριν ένα μήνα επελέγει έκδοση ομολόγου με 6,5% επιτόκιο? Δεν αν η απόδοση, απάντηση γι' αυτό, έτσι. Αν η απόδοση του ομολόγου είναι 5%, γιατί πριν ένα μήνα έπρεπε να πληρώσουμε επιτόκιο 6,5%? Αυτό είναι ένα απάντητο ερώτημα. Πολύ σωστά το έχετε εντοπίσει και το διαπιστώσει, όπως το διαπιστώνουν και οι πολίτες. Άρα θέλουμε μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Πέραν τούτου, ας μην επικεντρωνόμαστε μόνο στην δυνατότητα έκδοσης αυτού του ομολόγου ένα περιορισμένο ποσό 500 εκατομμυρίων. Ας ζούμε και τα υπόλοιπα προβλήματα, τα βασανιστικά προβλήματα για τους πολίτες. Ας ζούμε το θέμα, το μέγα θέμα, το κολοσσιαίο θέμα της ανεργίας, όπου είμαστε πλέον πρωταθλητές στην Ευρώπη. Η Κύπρος, που ουσιαστικά δεν είχε ανεργία και κινείται για δεκαετίες σε ποσοστά 3-3,5-4,5%, έχει ξεπεράσει το 17,5%. Και η ανεργία ανάμεσα στους νέους έχει ξεπεράσει το 40%. Άρα λοιπόν, ας επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Και εδώ, να πω, κινείται με ρυθμούς χελώνας. Δεν βλέπουμε αποτελέσματα. Από την άλλη, υπάρχει το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο συνεχώς επιδεινώνεται και λειτουργεί σαν βρόχος για την κυπριακή οικονομία, για την κυπριακή κοινωνία ευρύτερα. Εάν δεν υπάρξει μία πολιτική σταθερή, αποφασιστική, για να υπάρξει ελάφρυνση σε αυτό το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τελικά οι τράπεζες θα οδηγηθούν σε μια νέα περιπέτεια και δεν θα μπορέσουν να επιτύχουν αυτό στο οποίο όλοι θα πρέπει να προβλέπουμε. Περιπέτεια δηλαδή, και πάλι θα πληρώσει ο Κοσμάκης. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει η πιθανότητα να υπάρξει ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, εάν δεν έχουν ρευστότητα. Δεύτερο, πώς οι τράπεζες θα μπορέσουν να ενισχύσουν την κυπριακή οικονομία εάν δεν υπάρχει ρευστότητα? Αν δεν υπάρχει ρευστότητα, πώς θα στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού μιλάμε συνέχεια για την ανάγκη τόνωσης της κυπριακής οικονομίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας? Πώς θα λειτουργήσουν τα νοικοκυριά, τα οποία αισθάνονται την πίεση, την συνεχή πίεση από την μείωση των εισοδημάτων τους? Άρα λοιπόν, καλά είναι να γίνονται εξαγγελίες και να δημιουργείται ένα κλίμα εφορίας, αλλά ας είμαστε προσγειωμένοι. Ας είμαστε προσγειωμένοι και ας εγκύψουμε επί του συνολικού προβλήματος της κυπριακής οικονομίας και ας μην υπάρχει ένας αποπροσανατολισμός, ο οποίος τελικά λειτουργεί αρνητικά. Αυτό θεωρείτε ότι υπάρχει?
από προσανατολισμός. Νομίζω ότι διατυπώνονται μεγάλες προσδοκίες από το γεγονός ότι, όπως είπα, θετικό είναι ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη θετική απόδοση του δεκαετούς ομολόγου. Θετικό είναι ότι το επιτόκιο θα μπορεί να περιοριστεί στο 5%. Αλλά έχω το ερώτημα το οποίο έχω καταθέσει και δεν έχω ακόμα την απάντηση, γιατί να πληρώσουμε 6,5% πριν από ένα μήνα για το δάνειο των 100 εκατομμυρίων. Ποια πιθανή απάντηση υποψιάζεστε? Εγώ δεν θέλω να κάνω υποψίες. Θέλω απλώς να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα ότι ήταν μια κίνηση εντυπωσιασμού, η οποία όμως ήταν κενή περιεχομένου, κενή ουσίας. Δεν εξυπηρέτησε καθιονδήποτε τρόπο το θέμα είναι όχι την κυπριακή να μην οικονομία. Αλλά να μην δημιουργεί περισσότερο περαιτέρω βάρος. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως, όταν πληρώνεις 6,5% επιτόκιο, αυτό είναι ένα βάρος. Λοιπόν, στα του Κυπριακού τώρα, εν όψη θα είναι και συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου στις 19, να ενημερωθείτε και από τον Πρόεδρο, να γίνει ανταλλαγή απόψεων και νέα συνάντηση. Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα, και ενώ προσπαθούν να συσταθούν και να πιάσουν δουλειά και τεχνικές επιτροπές, φαίνεται να άλλα να ακούμε από τον κύριο Ναμή, άλλα από τον κύριο Έρωγλου. Άλλα όταν έρχεται ο Νταβούτογλου να λέει. Τον Όζερσάι. Άλλο από τον Όζερσάι. Και διαρωτάται κανείς πλέον, αν κάτσει να σκεφτεί από πού ξεκινήσαμε, με τις αντικατοχικές τη δεκαετία του 80, να ζητούμε την ελευθερία της πατρίδας μας, μετά να πηγαίνουμε στην πολυπόθητη λύση, δίκαιη λύση. Τώρα μιλάμε, ακούμε λύση για, με βάση τις νέες πραγματικότητες, ανεχτή λύση. Έχει, πιστεύετε, μεταλλαγή αυτός ο πολυπόθετος στόχος για λύση? Γιατί τελικά σε ποια λύση οδεύουμε, αν θα υπάρξει λύση? Έχετε ανησυχίες, τις εκφράζατε κατά καιρούς και πολύ έντονα. Κυρία Χριστοφίδου, υφίστανται. Έχουμε λοξοδρομήσει. Το λέω αυτό γιατί σημερώνονται φέτος 40 χρόνια από την εθνική τραγωδία του 1974, 40 χρόνια άκαρπων, αναποτελεσματικών, στήρων χειρισμών σε ό,τι αφορά το μεγάλο εθνικό μας θέμα. Το Κυπριακό από ένα καθαρό πρόβλημα εισβολής, κατοχής, παραβίασης του διεθνούς δικαίου έχει δυστυχώς διολυσθήσει με τους χειρισμούς που υπήρξαν σε ένα πρόβλημα συνοριακών αναπροσαρμογών και συνταγματικών διευθετήσεων. Δικοινοτικό. Σε ένα δικοινοτικό πρόβλημα. Είναι δικοινοτικό το κυπριακό πρόβλημα? Έχει κάποια δικοινοτική πτυχή? Έχει. Αυτή η δικοινοτική πτυχή που υπήρχε και πριν από το 1974 είναι θέμα που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικοινοτικού διαλόγου για την διαμόρφωση ενός συντάγματος ορθών. Από εκεί και πέρα, οι τεράστιες πτυχές του κυπριακού προβλήματος είναι εκείνες που αφορούν στην διεθνή πτυχή. Δηλαδή, είναι η εισβολή, είναι η κατοχή, άρα είναι ο τερματισμός της κατοχής, η απομάκρυση των κατοχικών στρατευμάτων, η απομάκρυση των επίκων και η κατάργηση των αναχρονιστικών εγγύσεων του 1960. Αντί λοιπόν να επιμείνουμε ότι αυτά τα θέματα θα έπρεπε να αποτελέσουν αντικείμενο διαλόγου με την κατοχική δύναμη που είναι η Τουρκία, επιλέξαμε να συζητούμε αυτά τα θέματα με τους Τουρκοκύπριους. Μα καλά, είναι οι Τουρκοκύπριοι που θα αποφασίσουν αν θα φύγουν τα στρατεύματα κατοχής? Είναι οι Τουρκοκύπριοι που θα αποφασίσουν για την απομάκρυση των επίκων? Είμαστε όμως αυτή τη διαδικασία. Ή για την κατάργηση των αναχρονιστικών εγγύσεων του 1960. Θα σας θυμίσω ότι είχαμε πει πρώτη έναρξη της νέας προσπάθειες αυτού. Με βάση το κοινό ανακοινωθέν των νέων διαπραγματεύσεων. Είχαμε πει φορτικά ότι θα έπρεπε να διαμορφωθεί μια κοινή διαπραγματευτική βάση μη επιδεχόμενη ή ασδήποτε αμφισβήτησης για να μην επαναλαμβάνεται αυτό που επαναλαμβάνεται για 40 χρόνια. Υπάρχει τρόπος και ποιος είναι αυτός, αφού αντί όπως είπατε λεξοδρομήσαμε να έρθουμε στο σωστό δρόμο. Είπαμε
να υπάρξει αυτή η κοινή διαπραγματευτική βάση. Παρόλο που η δική μας η άποψη είναι ότι σε ό,τι αφορά τη διεθνή πτυχή, θα έπρεπε να επιδιώξουμε η διεθνής πτυχή να συζητηθεί σε μια διεθνή διάσκεψη, στην οποία θα είναι παρούσα η Τουρκία για να λάβει τις ευθύνες της. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είπαμε, ας υπάρξει μια διαπραγματευτική βάση, η οποία να μην μπορεί να επιδέχεται αμφισβητήσεων από την τουρκική πλευρά. Η βάση όμως υπήρξε. Το κοινό τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διαμαρτύρεται διότι η τουρκική πλευρά δεν καταθέτει προτάσεις επί του εδαφικού, δεν καταθέσει προτάσεις. Δεν συνενεί για τεχνικές επιτροπές για την περιουσιακού και ούτω καθεξής. Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα καλά, στο κοινό ανακοινωθές αυτή τη συμφωνία της 11ης Φεβρουαρίου, γιατί δεν περιελήφθησαν όλα αυτά και περιελήφθησαν απλώς αναφορές για την διακυβέρνηση που απλώς ικανοποιούν μόνιμους τουρκικούς στόχους για τριπλή κυριαρχία, για διπλή ηθαγένεια και για εκχώρηση του κατάλοιπου εξουσίας στα λεγόμενα συνιστώντα κρατήδια προτού καν αποφασιστούν οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες της κεντρικής κυβέρνησης. Σε αυτή τη φάση μπορούν να αλλάξουν αυτά. Σε αυτή τη πολύ φάση φοβούμε, που βρισκόμαστε σήμερα. Πολύ φοβούμε ότι μετά την συνομολόγηση της συμφωνίας 11 Φεβρουαρίου η δυνατότητα να υπάρξει αλλαγή ή τροποποίηση επί της συμφωνίας αυτής δεν υπάρχουν. Ας είμαστε ρεαλιστές. Αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει με αποφασιστικότητα να θέσει την τουρκική πλευρά πρώτων ευθυνών της, να απαιτήσει αδιαπραγμάτευτα ότι θα πρέπει να κατατεθούν προτάσεις επί όλων των πτυχών του Κυπριακού, και όταν λέω, όταν αναφέρομαι σε όλες τις πτυχές του Κυπριακού προβλήματος, εννοώ και το θέμα της αποχώρησης των στρατευμάτων και της απομάκρυνσης των επίκων, το οποίο αρνούνται να συζητήσουν, όχι μόνο τώρα, αλλά και στις διαπραγματεύσεις των προηγούμενων 5 χρόνων, γιατί προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι δεν υπάρχουν επίκοι, αλλά ότι όλοι όσοι έχουν έρθει από την Τουρκία, στους οποίους έχει δοθεί λεγόμενη υπηκότητα, είναι νόμιμοι πολίτες της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Επί του εδαφικού, που δεν έχουν επίσης δώσει ούτε την περασμένη πενταετία οποιασδήποτε προτάσεις. Εάν η τουρκική πλευρά αρνείται να τοποθετηθεί, τότε δεν βλέπω την χρησιμότητα αυτού του διαλόγου. Να διακοπεί δηλαδή. Θα πρέπει να καταγγείλουμε την τουρκική στρεψοδικία διεθνώς, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου επίσης υπάρχει μια άλλη σημαντική πτυχή, διότι ο ειδικός απεσταλμένος Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, είναι εδώ στην Κύπρο. Πλην όμως δεν του επιτρέπεται να παρευρίσκεται στις συνομιλίες, διότι διαφωνεί η τουρκική πλευρά. Δηλαδή μια χώρα η οποία, μιλώ για την Τουρκία, θέλει να έχει φιλοδοξίες ευρωπαϊκές και θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρνείται. Πιο έντονες οι φιλοδοξίες μάλλον και στο ενεργειακό, όχι μόνο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όταν μιλάμε για ενεργειακό είναι ο φυσικός πρώτος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ακριβώς και η νέα διάσταση του ενεργειακού. Όμως είναι δυνατόν είτε η Τουρκία είτε ακόμα η τουρκοκυπριακή πλευρά να αρνούνται να αποδεχθούν την παρουσία εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς ελέγχου κατά πόσο οι όποιες πρόνοιες της λύσης συζητούνται είναι συμβατές με τα ενευρώπη ισχύοντα, με το ευρωπαϊκό δίκαιο, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Έχει την πολυτέλεια με βάση τα εφιστάμενα δεδομένα, όχι με βάση αυτά που θα έπρεπε κατά την άποψη σας να υπήρχαν, με βάση τα εφιστάμενα δεδομένα, να προχωρήσει σε δραστικές κινήσεις. Οι κινήσεις είναι αυτές που είπα. Έχει την πολυτέλεια να προχωρήσει σε δραστικές κινήσεις. Είτε η τουρκική πλευρά θα ανταποκριθεί στοιχειωδώς στην ευθύνη, όπως είπα, να τοποθετηθεί επί όλων των πτυχών του Κυπριακού, είτε θα συμφωνήσει σε αυτό που είπα προηγούμενα, δηλαδή στην παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλιώς. Διαφορετικά θα πρέπει να κινηθούμε συλλογικά προς όλες τις κατευθύνσεις διεθνώς εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και το δηλώνω. Εμείς είμαστε έτοιμοι με όλες μας τις δυνάμεις να συνεισφέρουμε σε μια τέτοια διαφωτιστική εκστρατεία για την οποία πολλές φορές μιλάμε, αλλά
ουδέποτε παίρνουν χρόνο επιχειρήσαμε. Όμως αυτά. 40 χρόνια δεν έπρεπε να τους διαφωτίσουμε. Καλά. Πέρασαν 40 χρόνια. Μιλάω για τις συνομιλίες τώρα. Ναι. Μιλώ για τις συνομιλίες και για την στρεψοδικία που παρατηρείται από τουρκικής πλευράς. Και με ένα σωρό άλλες προκλήσεις. Δηλαδή, ενώ μιλάμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, βλέπουμε να αλωνίζει τον Πάρπαρο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εδώ βλέπουμε κάθε μέρα το πενταδάχτυλο και με τις σημαίες της ντροπής. Τι να πει κανείς. Ζητάνε από Έλληνες Κύπριους που θα επισκεφθούν την Τουρκία να αποδεχθούν ότι είναι υπήκοοι πολίτες, όχι της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά της διοίκησης της ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Κύπρου. Και άλλα πολλά χειρότερα. Που μιλάμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ή να χαρακτηρίζονται οι εκκαρπασίες καταγόμενοι Έλληνες Κύπριοι ως αλλοδαποί για σκοπούς μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας ή για σκοπούς κληρονομικής διαδοχής. Όλα αυτά λοιπόν δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε, δεν μπορούμε να τα διαγράφουμε, δεν μπορούμε να τα αγνοούμε. Ακριβώς θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μιας προβολής διεθνώς, επαναλαμβάνω, και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα το θέσετε εκ νέου, αντιλαμβάνομαι, γιατί και αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2005, σε επίπεδο μάλιστα Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, έχει αναθέσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις στην Τουρκία, προκειμένου να εξελιχθεί ομαλά ο ενταξιακός διάλογος Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, να εφαρμόσει το πρωτόκολλο της Άγκυρας, αυτό που λέμε άνοιγμα λιμανιών και αεροδρομίων σε κυπριακά πλοία και αεροπλάνα, και το κυριότερο να συνεργαστεί για λύση του Κυπριακού. Η Τουρκία αρνείται πεισμόνος να υλοποιήσει αυτές οι υποχρεώσεις, να εκπληρώσει αυτές οι υποχρεώσεις. Αντίθετα, παρουσιάζεται, όπως σωστά λέτε, ως ο ουδέτερος τρίτος, ως ο καλόπιστος παρατηρητής, ο οποίος μάλιστα επήγεται για λύση. Το ανησυχητικό είναι ότι εδώ φτάσαμε 40 χρόνια μετά να έχουμε μια Τουρκία η οποία παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και κατέχει το 37% των ευρωπαϊκών εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας ως η ουδέτερη χώρα, η οποία δεν έχει καμιά σχέση με το Κυπριακό και απλώς εύχεται να υπάρξει λύση του Κυπριακού. Καιρός λοιπόν μιας άλλης πορείας. Νομίζω ότι αυτή η καινούργια εθνική στρατηγική για την οποία έχουμε μιλήσει τόσες φορές και γίναμε και αντικείμενο, θα πρέπει να πω, κριτικής ή ότι αυτή η προσέγγιση δεν είναι ρεαλιστική. Ορίστε η ρεαλιστική στρατηγική που οδήγησε. Θα επιμείνετε απεδείχθη ότι ή το εθεροβάμων αυτή η στρατηγική διαχείρισης του Κυπριακού, γιατί δεν οδήγησε πουθενά. Και όχι μόνο δεν οδήγησε πουθενά, αλλά αποενοχοποίησε την Τουρκία, η οποία, να μην το επαναλάβω, εμφανίζεται ως τρίτος στο Κυπριακό πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Πρωτοσέλιδο. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, σε λίγο...